Ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον κορονοϊό. Ο λόγος για ένα ζευγάρι Βρετανών, το οποίο περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη λίγο πριν την αναχώρησή τους μετά από ημέρες χαλάρωσης στο νησί, καθώς ο ένας από τους δύο διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Υπήρχε συμπτωματολογία στον ένα από τους δύο, οπότε προσήλθε σε τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου της Κρήτης. Δεν χρήζουν και οι δύο νοσηλείας, επομένως οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ταξιδέψουν θα πρέπει να παραμείνουν κάποιες μέρες όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η διαμονή του ζευγαριού στο ξενοδοχείο είχε τελειώσει και έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου για να βρεθεί μια λύση για το ζευγάρι που εγκλωβίστηκε άθελά του στο νησί. Είναι το δεύτερο κατά σειρά περιστατικό. Είχαμε ένα περιστατικό πριν 1,5 μήνα, το οποίο το λύσαμε με την ίδια ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, παρακαλέσαμε τον ξενοδόχο και τους δέχτηκε πίσω. Η ασφάλεια πληρώνει το δωμάτιο, οπότε δεν έχουν θέμα ποιος θα πληρώσει το δωμάτιο. Από εκεί πέρα κάθονται 4 μέρες, το σπάνε στα δωμάτια τους τα φαγητά. Ωστόσο, μάλλον απροετοίμαστο εμφανίζεται το Υπουργείο τη φετινή τουριστική σεζόν, καθώς ενώ οι ροές τουριστών έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό και τα κρούσματα κορονοϊού πολλαπλασιάζονται, ζήτησε να ξεκινήσει η αναζήτηση για ξενοδοχείο καραντίνας μόλις τα τέλη Ιουνίου. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία καραντίνας. Βέβαια, πριν από 10 μέρες με πήραν από το Υπουργείο Τουρισμού και μου είπαν να ψάξω να βρω ένα ξενοδοχείο καραντίνας. Γιατί θέλουν για τις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου και Αττικής να έχουν ξενοδοχεία καραντίνας. Βέβαια, τώρα είναι πολύ αργά, τώρα δεν θα βρούμε ξενοδοχείο καραντίνας, διότι όλα τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά. Πάντως, σύμφωνα με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, παρά την ανωδική τροχιά των κρουσμάτων στο νησί, η κατάσταση προς το παρόν είναι ελεγχόμενη. Έχουμε μια εκθετική αύξηση των νοσηλείων τις τελευταίες μέρες. Σήμερα έχουμε 111 νοσηλείες στα νοσοκομεία του νησιού, εκ των οποίων 7 συνάνθρωποι μας είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Παρ' όλα αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι επιδημιολογικά βρισκόμαστε σε ένα νέο κύμα. Τα νοσοκομεία μας δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Καμπανάκι κινδύνου θα υπάρξει μόνο εφόσον φτάσουμε και πάλι στις 220 νοσηλείες σε επίπεδο νησιού, που σε αυτή τη φάση απομακρύνεται ως ενδεχόμενο.